Καλάτσαρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ανοίχτα τα μαγαζιά μας, ο κόσμος κυκλοφορεί. Δόξα τω Θεώ, κάτι φαίνεται ότι πάει να γίνει. Πείτε μας σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Είμαστε, νομίζω, αυτή τη βδομάδα είμαστε καλά. Μετά τον αρχικό έτσι φόβο που επικράτησε με την διαφαινόμενη έξαρση των κρουσμάτων, νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο που σταθεροποιείται η κατάσταση και νομίζω ότι είναι και πάνω στην κατάλληλη εποχή, γιατί φαίνεται ότι ξεκινάει επιτέλους αυτή η τουριστική σεζόν που όλοι περιμέναμε. Στο χέρι μας είναι να συγκρατηθεί όλο αυτό το, όλη αυτή η καλή εικόνα που φαίνεται ότι πάει να διαμορφωθεί και να έχουμε ένα καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο σταθερό από άποψη κρουσμάτων, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε η υγεία βέβαια πάνω απ' όλα, ούτε και η οικονομία όμως της πόλης και της χώρας κατ' επέκταση, που είναι ούτως ή άλλως σε τεντωμένο σκηνή αυτή την εποχή. Βλέπουμε ότι οι επιχειρηματίες το αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά πλέον το θέμα, λαμβάνουν τα μέτρα τους, αν προκύψει κάτι επίσης λαμβάνουν άμεσα τα μέτρα τους. Και αυτό δείχνει μια υπεύθυνη στάση γενικότερα απέναντι στο φαινόμενο. Κοιτάξτε, γενικότερα τέτοιες καταστάσεις νομίζω ότι μόνο με υπευθυνότητα μπορούν να ξεπεραστούν και οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση της πανδημίας νομίζω ότι πλέον έχουμε μάθει να ζούμε με αυτή. Οπότε έχουμε μάθει και πώς να διαχειριζόμαστε περιπτώσεις και στα καταστήματά μας, αλλά και στο σπίτι το καθένας ξεχωριστά, που φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση και τις οικογένειες και τα μαγαζιά, όπως στην περίπτωση ενός κρούσματος, που πλέον εντάξει, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι το πόσο εύκολο είναι να βρεθεί κανείς στη θέση του κρούσματος, είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε για το ίδιο το σπίτι. Ναι, ο επαγγελματισμός που δείχνουν όλοι οι συνάδελφοι στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο ενδεδειγμένος και αυτός που πρέπει. Κλείνουν τα μαγαζιά τους, χωρίς πολλές φορές να είναι υποχρεωτικό, καθότι τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ ορίζουν ότι μόνο σε περίπτωση τριών συνεχόμενων κρουσμάτων κλείνει για 14 μέρες. Αλλά από ό,τι υποψιαζόμαστε είναι και σε τι υπάλληλο θα πέσεις και τι οδηγίες θα πάρεις. Κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπιστήκαν έτσι, κάποιες αλλιώς. Σίγουρα όμως οι επαγγελματίες και οι συνάδελφοι είχαν όλη την καλή διάθεση να κλείσουν, να απολυμάνουν, να απομονώσουν τα κρούσματα και όταν πλέον αποφασίσαν να ανοίξουν, να είναι σίγουροι 100% ότι τα καταστήματά τους θα είναι απολύτως ασφαλή για το κοινό τους. Αυτό παίζει ρόλο και στην ψυχολογία του κόσμου, γιατί νιώθουν ασφάλεια. Προφανώς, αυτό φάνηκε στις δύο εβδομάδες που η πόλη ήταν έτσι στην παραφιλολογία των υψηλών αριθμών κρουσμάτων και όλων αυτών, ότι επηρέασε τον κόσμο πάρα πολύ και λογικό είναι έτσι, άλλωστε. Από τη μεριά μας, εμείς σαν επαγγελματίες προσπαθούμε να διαφυλάξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τη δημόσια υγεία. Αλλά να πω ότι σε αυτή την περίπτωση θέλουμε και τη βοήθεια του ίδιου του κόσμου. Εμείς ναι μεν συστήνουμε, προτρέπουμε, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος να αντιληφθεί ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Εννοείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου το αντιμετωπίζει πάρα πολύ σωστά και ξέρει ακριβώς τι να κάνει όταν πλέον βρίσκεται σε ένα χώρο εστίασης ή σε μια καφετέρια. Τι ισχύει λοιπόν τώρα, έχουμε μπερδευτεί λιγάκι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε έχουμε μπερδευτεί. Ακόμα και εμείς ήδη είχαμε μπερδευτεί μέχρι σήμερα. Φανταστείτε ότι το πρωί βγήκαν δύο υπουργικές αποφάσεις με διαφορά μίας ώρας περίπου από τη μία από την άλλη. Και εκεί καταλαβαίνουμε και τις πιέσεις που δέχονται τα επιτελεία που βγάζουν αυτές τις υπουργικές αποφάσεις, καθότι αλλάζουν συνέχεια. Να πούμε λοιπόν ότι αφορά ως επιτοπλίστων τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, οι οποίοι είναι μόνο καθήμενοι και μόνο εμβολιασμένοι, όσον αφορά για τους εσωτερικούς, ξαναλέω, χώρους. Δεν προβλέπεται πουθενά η διενέργεια rapid test από τον πελάτη. Και στους υπαίθριους χώρους, στα κέντρα διασκέδασης ή στα μπουζούκια που διαθέτουν υπαίθριους χώρους, πάλι και εκεί η είσοδος γίνεται μόνο σε αμιγώς εμβολιασμένο κοινό. Και πάλι και αυτοί καθήμενοι. Οπότε, με λίγα λόγια, επειδή έχουμε την τύχη στην πόλη μας η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων να έχει το 99,9% να έχει υπαίθριους χώρους, προς τη μην δεν χρειάζεται ούτε rapid test, ούτε να είναι εμβολιασμένοι. Απλά χρειάζεται τα μαγαζιά να τηρούν τα πρωτόκολλα, τις αποστάσεις και όλα αυτά που έχουν οριστεί από τις πολιτικές αποφάσεις και τα πρωτόκολλα.
Και μόνο χρήση μάσκας κατά την είσοδο του πελάτη για τυχόν χρήση τουαλέτας, πληρωμή με POS ή οτιδήποτε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε ένα εσωτερικό χώρο κάποιου καταστήματος, εκεί χρειάζεται να φορέσουμε τη μάσκα μας, είτε σε περίπτωση αναμονής, ας πούμε, για κάποιο τραπέζι. Αν επιλέξουμε να μπούμε σε κάποιο μπαρ το οποίο διαθέτει εσωτερικό χώρο, τότε εκεί πρέπει να είμαστε και εμβολιασμένοι και καθημένοι. Εν ολίγοις είναι αυτά. Αυτά καθοριστήκαν σήμερα με τις πολιτικές αποφάσεις. Ένα ψηλό μπέρδεμα υπάρχει ακόμα με τους γάμους, το οποίο από Δευτέρα θα διευθετηθεί και αυτό από ό,τι μας είπανε. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν από σήμερα. Αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν αν οι συνθήκες αλλάξουν. Τι σας έχουν πει εσάς? Είναι για γέλιο. Με το ρυθμό που αλλάζουν, το να πω ότι δεν θα αλλάξουν, νομίζω ότι θα διακινδυνεύω πάρα πολύ το στοιχηματισμό μου, ας το πούμε έτσι. Αλλά προς το παρόν ισχύουν αυτά. Ελπίζω να, αν κάτι αλλάξει, να αλλάξει προς το καλύτερο και να χαλαρώσουν. Και όχι προς το χειρότερο, γιατί ακούγονται και αυτά για τοπικά lockdown ή οτιδήποτε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Νομίζω ότι αν υπεδείξουμε ξαναλέω υπεύθυνη στάση όλοι μας, θα είναι όλα καλά μέχρι τουλάχιστον το τέλος του καλοκαιριού.